Αυτό! Από αυτό! Από αυτό εκεί! Από αυτό εκεί! Βρήκα! Σου βρήκα πολλά! Σου βρήκα!
καμιά ψαροκροκέτα έτσι στο φούρνο και θα είμαστε εντάξει σήμερα. Αύριο να δω να μαγειρέψω κάτι άλλο, να τους κάνω καμιά ρεβίθια ή καμιά σούπα. Θα δείξει μέχρι αύριο. Τα παιδιά ξυπνήσανε, πήγανε να βάλουν ροχαλάκια για να αρχίσουν να παίξουν και αυτά. Σκεφτόμουν να τους πάω πάρκο σήμερα, αλλά δεν με τραβάει ο καιρός καθόλου, ρε παιδιά. Πολύ συννεφιά, πολύ κάπως περίεργα. Εντάξει, να μου πεις ότι το πάρκο είναι καλό, γιατί ούτε να έχει πολύ ήλιο δεν είναι καλό, γιατί καίγεσαι πραγματικά. Αλλά και όταν είναι έτσι καιρός, αν δεν θες να κάνεις τίποτα, λόγω κρυώνω κιόλας. Βλέπετε, έχω βάλει και ζακέτα. Αχ. Ναι, λογικά εγώ θα είμαι στις μέρες μου που να είναι. Καταλαβαίνετε εσείς και αρχίζω και αισθάνομαι κάπως έτσι. Μιλάνε εκεί πέρα για τη ρούχα να πάρουνε και αυτά. Ωραία. Έχω πιει ήδη 2 καφεδάκια. Θέλω 15 καφέδες την ημέρα, δεν ξέρω πρέπει να τις κόψω, δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά, τόσες καφέδες πίνω. Θα πιω και λίγο νεράκι, το ξεχνάω. Δηλαδή να πιω νερό, εγώ πίνω καφέ. Πολύ κακό. Αυτά, εσείς τι κάνετε? Να σας πω, έχετε δει τα βιντεάκια μου με τα τσουρέκια? Πώς σας φάνηκε? Ελπίζω να τα δοκιμάσετε γιατί αξίζει πραγματικά και σας έχω πει αυτές, ειδικά που έχετε το μίξερ, το επαγγελματικό, να ζυμώνει. Δεν θα είναι τίποτα, πραγματικά. Ζυμώνει το μίξερ μόνο του, παίρνεις τη μαρμελάδα έτοιμη, τη βάζεις μέσα, φούρνο και έχεις κάτι καταπληκτικό. Σε εμάς μας έχουν μείνει πολύ λίγο, έτσι σας έχω πει 2, τα έχω στείλει κιόλας. Λίγο από εδώ τη σοκολάτα, έχω φάει ήδη το πρωί 2 κομματάκια, έχει φάει και ο άντρας μου. Και πολύ λίγο από αυτό. Αυτό αρέσει τον άντρα πάρα πολύ. Τρελαίνεται. Και δεν τρώω από αυτό. Το αφήνω, μωρέ. Γιατί έχει μείνει λίγο να φάει αυτός. Και εγώ έχω φάει από σοκολάτα. Το αρέσει και αυτό, θα το φάει. Αλλά άμα είναι να διαλέξει κάτι, θα διαλέξει εκείνο. Γιατί δεν υπάρχει, σας έχω πει. Αυτά. Χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε επιτέλους λίγο καλύτερα μετά από 3 μέρες. 3 μέρες, 3 νύχτες πραγματικά δεν ξεκουράστηκα καθόλου, ήμουν πολύ χάλια. Γιατί και όταν δεν κοιμάμαι καλά, ξέρεις, σαν και όλη μέρα σου είναι πολύ περίεργη, σαν τίποτα δεν σου πάει καλά, όλα σου φαίνονται, σου φταίνε. Και χτες το βράδυ επιτέλους κοιμηθήκαμε, η Μπέμπα δεν ξύπνησε καθόλου, κοιμήθηκε, τι να σας πω, από τις 11 μέχρι τις 10 το πρωί. Ήταν και αυτή κουρασμένη αυτό. Έλα, μπέμπι μου. Για πες. Γιατί αυτό το πιο μεγάλο. Το πιο μεγάλο δεν τέτοιο. Ποιο? Έχει δύο τέτοια. Ποια? Τέτοια που βάζει στο κινητό έτσι. Ναι. Α, το βάζει και εκεί. Το βάζω και εκεί, ναι. Το και εκεί και εκεί πάνω. Ναι, μωρό μου, ναι. Έχει δει. Έχεις και αυτό τώρα που κρατάς το κινητό σου και αυτό. Ναι. Το τεράστιο που είναι το μακρύ. Αυτό είναι το πιο μικρό. Που έχει τις πιο πολλές γωνιές και το πιο πολύ μικρό. Γιατί και πάει μέσα μέσα. Και από αυτό το ίδιο. Γιατί πάει μεγάλο σου μεγάλο. Όχι πιο πολύ. Αυτό πιο μεγάλο και πάει μέσα μέσα. Είδες. Μωρό μου, εσύ είσαι πολύ έξυπνο. Είδα. Έλα, αγάπη. Ένας από εδώ, ένας από εκεί, έλα από εδώ, έλα από εκεί. Έλα, μωρό μου. Δεν το κλείνω, δεν το ξαναπαίρνω. Α, ναι, γιατί έχει πολλά μπανταλονάκια από κάτω και το παίρνει μαζί το σερτάρι. Τι θες να κάνεις, θες βάλω κάτω εδώ, γιατί. Τι θες να κάνεις. Θες να βάλεις ποιο τα πάτη, ποιο τα διαλέξεις. Ποιο τα, αυτό. Βουάου, θα είσαι μια κούκλα με αυτό, έχει καρδούλες. Έχει cupcakes σε σχήμα καρδιά και γράφει και sweet, cute, sweet, cute. Ωραίο, ε! Αυτό τα βάλουμε! Πάμε. Και θα φτιάξουμε και τα μαλλιά μετά, ή θα το φτιάξεις μόνη σου. Μόνη σου. Την Τετάρτη έχω τα γενέθλιά μου, την άλλη εβδομάδα. Ναι, για πες μας εσύ, για πες μας εσύ. Ναι, εβδομάδα έχω τα γενέθλιά μου, την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Και πόσο γίνεσαι? 7. 7 χρονών μεγάλος. Σε 6-7. Ξέρω, μετράω πολύ, πολύ αρκετό, γιατί μου έχει μάθει αρκετό ο μπαμπάς. Γιατί μου έχει μάθει το δισεκατομμύριο. Υπάρχει δισεκατομμύριο. Τότε ένα δισεκατομμύριο ξέρω μετά. Ο μπαμπάς μου έμαθει να
να μετράω έτσι, γιατί μου είπε τεράστια λούμενα και έτσι έμαθα να μετράω. Τι παιδάκι έχω εγώ, μωρέ. Τι παιδάκι έχω εγώ, μωρέ, ξυγνώνει μαζί. Όχι, μου. Όμως πρώτα σε μένα άρχισε τα λεμπέρια. Αρκετό σε ναι, μέσα. Τώρα τελείωσα. Με σένα, εσύ είχες τον Μάρτι. Αχ, ζεστάθηκα τώρα. Εσύ είχες τον Μάρτι και ο Αλέξανδρος έχει τον Μάιο τώρα. Για έλα και εσύ εδώ. Να μας πεις κι εσύ. Για πες, εσύ πότε έχεις γενέθλια το Μάρτι. Θα με βάλω πιο μακριά να φαινόμαστε όλοι. Το Μάρτι έχει. Το Μάρτι, 29 Μάρτι και ο Αλέξανδρος έχει 22 Μαΐου, δηλαδή τώρα την Τετάρτη. Ναι, όπως γεννήθηκα 22 Μαΐου. Μαΐου. Ναι, όπως γεννήθηκα Μάιο, τότε ξανά Μάιο. Κάτσε να πει και η Άννα κάτι, γιατί εκνευρίζεται ήδη. Πες, Άννα. Το ξέχασες, δεν πειράζει, θα το θυμηθείς και μετά στο πεις μετά. Δεν τρέχει τίποτα, δεν πρέπει να έχεις νεύρα γι' αυτό, κατάλαβες. Δεν τρέχει. Μιλάμε τώρα, συζητάμε, χωρίς να έχουμε νεύρα, ωραία. Θα πει και ο Αλέξανδρος την απόψη του, θα πεις και εσύ. Ναι, όπως γεννήθηκα Μάιο 22. 22 Μαΐου, ναι, γεννήθηκες. Ναι. Και ξέρεις, την ώρα. Και ξανά το Μάιο σε αυτό. Γεννήθηκες, θα σου πω, 11 και 45 λεπτά. Ήτανε 11 η ώρα και 45 λεπτά και ήτανε Δευτέρα όταν γεννήθηκες εσύ. Ναι. Ήτανε Δευτέρα. Ναι. Δευτέρα, γιατί εγώ έχω τα γεννήθεια μου τη Τετάρτη, γι' αυτό γεννήθηκα 22 Μαΐου τη Δευτέρα, γι' αυτό έχω Τετάρτη. Δεν έχει να κάνει αυτό, αγάπη μου. Εσύ, Άννα, ξέρεις ποια μέρα γεννήθηκες. Εσύ γεννήθηκες Παρασκευή. Δεν σε αφήνουμε να μιλήσεις, Εντάξει, αγάπη μου, έχεις χρόνο, μην αγχώνεσαι. Έχουμε χρόνο, δεν θα τελειώσει και τόσο γρήγορα το βίντεο. Απλώς κάνουμε κάποιες λίγες δουλίτσες που πρέπει να την κάνει η μαμά. Έχει πολύ ήρωνη και είναι Κυριακή. Τι? Όχι, Σάββατο, ναι. Σάββατο είναι. Ναι, μπορούμε να πάμε και κάπου αλλού έξω που είναι Σάββατο, δεν έχουμε σχολεία. Ναι. Ναι, ούτε θετική θεραπείες. Όχι, ούτε. Όχι. Πέμπτη και τρίτη έχω λογοθεραπεία. Και σχολείο έχω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Είναι αργά, είναι βράδυ και έφαγα το μεσημέρι. Πολύ νωρίς βέβαια, μόνο μια σαλάτα. Και τώρα σαν να έχω μια λιγούρα κάτι θέλω να φάω, αλλά δεν ξέρω τι. Αλλά επειδή είναι αργά, θα ξαναφτιάξω άλλη μια σαλάτα. Και έλεγα να σας δείξω τι θα φτιάξω, μπάς και θα σας δώσω καμία ιδέα έτσι, οπότε όταν δεν ξέρετε τι να φτιάξετε, να φάτε και αυτά. Να τη φτιάξουμε μαζί, τι λέτε. Θα σας δείξω. Έχω λίγη πράσινη σαλάτα πλημμένη από το μεσημέρι και απλά θα την κόψω έτσι με τα χέρια λίγο. Δεν θέλω να βάλω πολλά πράγματα τώρα για βράδυ, να την κάνω πολύ βαριά. Και επειδή έχω ψήσει το μεσημέρι και κάτι ψαροκροκέτες και μου έχουν μείνει, σκεφτόμουν να τις έβαλα μέσα ή το μεσημέρι είχα φτιάξει με κοτόπουλο με διάφορα και αυτά, οπότε σήμερα τώρα το βράδυ νομίζω ότι φτάνει. Εντάξει είσαι. Τι, ναι βέβαια, εσύ πώς είσαι. Θα βάλω και λίγο καλαμπόκι. Σαλάτα, ναι αγάπη μου. Θα βάλω και λίγο καλαμπόκι έτσι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το καλαμπόκι. Αηδία είναι, δεν είναι ιδία. Δεν σ' αρέσει εσένα, δεν σημαίνει ότι είναι ιδία. Και έχω και τις ψαροκροκέτες και απλά να τις ρίξω έτσι εδώ πέρα μέσα. Τι είναι, πολύ μου αρέσει τα μακαρόνια. Πάλι μακαρόνια, συνέχεια μακαρόνια τρώτε. Και το μεσημέρι, φάγεις μακαρόνια με κοιμά. Αλλά έχουν τελειώσει, αύριο πρέπει να φτιάξω κάτι άλλο. Τι να φτιάξω αύριο. Τι θα ήθελες να φας αύριο. Τι θα ήθελες να φας αύριο. Τι θα σου φτιάξω. Να βάλω και λίγο αλατάκι. Ναι.
βάλω και λίγο λεμονάκι. Άμα δεν κάνω καμία ζημιά δεν γίνεται. Και το έχω σπάσει κιόλα. Σε ποιο, όχι αυτό. Αυτό έχει σπάσει, να το. Τώρα τι πρέπει να κάνω, να το κρατήσω. Όχι, είναι επικίνδυνο. Το πετάξω, πάει. Έχω ξεμείνει από πολλά γιατί τα έχω σπάσει όλα. Πώς τα καταφέρνω, δεν ξέρω. Θα ρίξω και λίγο λεμονάκι μέσα. Γιατί πάει με το ψαράκι. Το μέση μέρη έχω βάλει βαλσάμικο, λάδι, λίγη μαϊονέζα. Γιατί με το κοτόπουλο πάει πολύ. Αλλά τώρα θα τη φτιάξω πάρα πολύ ελαφριά. Και πιστεύω πως θα είναι και ωραία. Λίγο λαδάκι μόνο. Για να δω, να την ανακατέψω. Και είδατε. Τίποτα δύσκολο. Ό,τι μου έχει μείνει από το μεσημέρι. Κάτι ελαφρύ τώρα για βράδυ, ωραίο. Θα μπορούσα να βάλω και λίγο κρεμμύδι, αλλά λέω να μην βάζω άλλο κρεμμύδι τώρα. Θα τη φάω έτσι όσο πιο απλή γίνεται. Ωραία, νόστιμη. Και αυτό. Ωραία. Βασικά θα βάλω κάτι άλλο, θα βάλω και λίγο ηλιά ακόμα γιατί μου αρέσει. Τι πεινάς αγάπη μου, τι θα ήθελες να φας? Θες λίγο φουτυράκι με μαρμελάδα ή θες να σκεφτείς εσύ να μου πεις? Αλλά καλύτερα να σκεφτεί. Ναι, να σκεφτεί και να μου πει. Και τέλος. Όχι, δεν έχω άλλο κοιμά, έχει τελειώσει ο κοιμάς. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ο κοιμάς. Ζητάει πάλι κοιμά. Έχουν φάει το μεσημέρι μακαρονί με κοιμά. Και τώρα μου λέει δεν θέλει να φάει ψωμί με κοιμά. Μακαρόνια με τυρί. Ωχ, πρέπει να βράζω γιατί δεν έχω. Να βράζω μακαρόνια δηλαδή. Ναι. Θες και εσύ Αλέξανδρε? Ναι, να μου βάζει. Ναι. Πάμε πάλι να μαγειρεύω. Παιδιά, μαγειρεύω ασταμάτητα πραγματικά. Δεν ξέρω εσείς το κάνετε. Πρέπει να κάνω τόσα φαγητά την ημέρα. Βασικά σήμερα εντάξει μην λέω πολλά γιατί είχα μακαρόνια από χτες. Είχα μακαρόνια με κοιμά για τα παιδιά και είχα και άλλα μακαρόνια για μας και τον άντρα μου. Και είχα φτιάξει χτες κάτι σαν καρμπονάρι και αυτά πολύ ωραία. Και απλά μια σαλατούλα έφτιαξα έτσι για... Αλλά ναι, τώρα μπορώ να βράσω και μακαρόνια για τα παιδιά. Κάτσε να βγάλω και μια κατσαρόλα. Μακαρόνια σκέτα με τυρί δηλαδή. Ναι. Ό,τι έχω. Έχω και παρμεζάνα και φέτα. Παρμεζάνα. Παρμεζάνα, τέλεια. Ωραία. Να θα βράζω πολλά. Μόνο να φάνε τώρα. Να δω τώρα, έχω μακαρόνια. Πρέπει να έχω κάτι εδώ. Α, μια χαρά κάνω. Το έχω στο ψυγείο. Τώρα για δύο μεριδούμες επειδή θα είναι ό,τι πρέπει. Οπότε να τα βράσω αυτά. Να φάω και εγώ τη σαλατούλα μου. Μετά τι άλλο πρέπει. Α, έχω βάλει και το πλυντήριο να τα απλώσω. Να φτιάξω λίγο τα κρεβάτι και σιγά σιγά να πάμε και ύπνο. Γιατί δεν ξέρω, αισθάνομαι τόσο κουρασμένη αυτές τις μέρες. Κανονικά πρέπει να πάω να κάνω εξετάσεις για τυροειδή. Έχει περάσει ένας χρόνος. Είναι πρώτη φορά που πρέπει να τα κάνω μετά από ένα χρόνο. Μέχρι τώρα τα έκανα 6 μήνες. Τελευταία φορά είχα πάει πέρυσι τον Μάρτιο και τα έκανα. Ήτανε εντάξει. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Εντάξει, γιατί μου το έχει μεγαλώσει τα χάπια λίγο ακόμα. Και μου είπε να τα ξανακάνω φέτος τον Μάρτιο. Και δεν πήγα. Και τώρα έχουμε φτάσει Μάιο και δεν έχω πάει ακόμα. Αλλά μάλλον θα το κάνω Δευτέρα το πρωί, να αφήσω τα παιδιά σχολείο και να πεταχτώ μετά να κάνω τις εξετάσεις μου. Να δω τι γίνεται, πώς είναι. Αυτό με το τυροειδή το έχω κάνει στη δεύτερη εγκυμοσύνη με την Άννα. Στην εγκυμοσύνη δεν είχα, αλλά μετά τη γέννα είχα... Αισθανόμουν πολύ περίεργα.
Αλλά το πάντα το βάζα, ξέρεις, μετά πως είναι ότι έχεις... ξέρεις, μετά τη γέννα αισθάνεσαι κάπως περίεργα και αυτά, αλλά επέμενε πολύ αυτό το... Αισθανόμουν πολύ νευρική, πολύ... άρχισα να παχαίνω σιγά σιγά, πιο πολύ από αυτό που είχα πάρει εγώ με την Πέπα. Δηλαδή, αντί να αρχίζω να τα χάσω σιγά σιγά όπως έκανα με τον Αλέξανδρο, μετά από κάποιες 2-3-4 μήνες είχα χάσει τα κιλά μου. Και με την Άννα δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τα νεύρα μου ήταν στη τσίτα, ήμουν συνέχεια νευρική. Και μετά είπα: πρέπει να κάνω κάτι, να δω τι γίνεται. Και πήγα να κάνω εξετάσεις και είχα πολύ μεγάλη τροίδη, παιδιά. Πολύ μεγάλη. Και ξεκίνησα τα χαπάκια μου και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πάνε τώρα 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν τα συνέλθει ποτέ. Δεν ξέρω. Έχετε εσείς καμιά εμπειρία σε τυροειδή και αυτά? Έχετε εσείς, έχετε ακούσει κάτι? Θα φύγει κάποια στιγμή? Ή την έχεις μια ζωή? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχει αλλάξει πολύ ο οργανισμός μου από τότε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι και λόγω της ηλικίας που... Μπορεί να φταίει και που είμαι σπίτι και δεν δουλεύω. Αλλά παλιά μου ήταν πολύ εύκολο να χάσω κάποια κιλά, τώρα δεν μου είναι. Μου είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και η όρεξή μου είναι διαφορετική. Δηλαδή συνέχεια, εντάξει, αυτό σίγουρα είναι επειδή είμαι σπίτι και αυτά. Και δεν φεύγω, δεν κάνω κάποια πράγματα, γιατί πάντα όταν δηλαδή εγώ σεζόν Σαντορίνη να ήμουνα, κάθε σεζόν έχανα 10-12 κιλά. Τελείωνα τη σεζόν και ήμουνα έτσι. Εντάξει, το χειμώνα πάντα τα έπαιρνα, βέβαια, αλλά τη σεζόν πάνε έφτανα έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, να βράζω τα μακαρόνια των παιδιών, να φάνε και αυτοί, γιατί είναι ήδη αργά και δεν θέλω να καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, προσπαθώ, παρόλο που είναι Παρασκευή, τώρα είναι Παρασκευή βράδυ, παρόλο που είναι Παρασκευή, προσπαθώ να... και αύριο δεν έχουμε σχολείο. Θέλω να προσπαθήσω να μην χάσουμε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε, να μην κοιμηθούν 12 η ώρα, ξέρω εγώ, και μετά τη Δευτέρα να μην μπορέσουμε να ξυπνήσουμε. Έτοιμα η παραγγελία μου, παιδιά. Έχουμε φτιάξει και τα μακαρονάκια μου σκέτα με τυράκι. Βάλε τυράκι, σ' αγαπώ. Για να δω. Να βάλω πόσο. Θα καταφέρεις. Μπράβο, μωρό μου. Για πάρε. Άλλο λίγο. Όσο θες εσύ θα βάλεις. Μ' αρέσουν πολύ. Ναι. Εντάξει. Πάρε να ανακατέψεις τώρα, μην βάζεις και υπερβολικά και να μην σ' αρέσουν. Και στην πορεία, άμα θες και άλλα, τα ξαναβάλεις. Πάρε τώρα να ανακατέψεις έτσι να πάει παντού, να δεις αν είναι εντάξει. Τέλεια.